Γεια σα, καλώ ήρθατε στα crypto νέα. Σήμερα 24 του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί θα ξεκινήσουμε από τι χώρε μα και θα πάμε στη Νότια Κορέα, η οποία έχει προσκαλέσει 100.000 πολίτε για να δοκιμάσουν το CBDC τη μέσα στο 2024. Οι δοκιμέ θα ξεκινήσουν γύρω στο Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του 2024 και θα κρατήσουν τρει μήνε και οι συμμετέχοντε θα μπορούν να κάνουν χρήση του CBDC για πληρωμέ και αγορέ, χωρί να υπάρχει επιλογή για αποθήκευση, ανταλλαγή ή αποστολή σε άλλου χρήστε. Οπότε αυτέ είναι οι τελευταίε κινήσει που θέλει να κάνει η Νότια Κορέα για το δικό τη CBDC και αναμένουμε να δούμε τι κινήσει θέλει να κάνει και η Ευρώπη επιτέλου. Εμεί θα περάσουμε σε νέα για τα ανταλλακτήριά μα και θα πάμε στο HOB που πλέον ονομάζεται HTX, το οποίο 24 ώρε μετά το hack των 30 εκατομμυρίων δολαρίων ανοίγει ξανά τι πόρτε και τι υπηρεσίε του. Και να πούμε ότι μετά από αυτά τα θετικά νέα θα πάμε και σε μια αρνητική διαπίστωση για το ίδιο το καθώ συγκεκριμένα οι πλατφόρμε του κυρίου Justin Sun έχουν χαχαριστεί τέσσερι φορέ του τελευταίου δύο μήνε. Γενικότερα το HTX από τότε που άλλαξε το όνομά του έχει χακαριστεί τουλάχιστον δύο φορέ. Οπότε αυτό εγείρει πάρα πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια των συγκεκριμένων ανταλλακτηρίων και εγώ μπορώ να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εκεί έξω. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιο άλλο μαζί με αυτό, άμα θέλετε. Και εμεί θα περάσουμε σε επιπλέον νέα για τον κύριο CZ, τον πρώην διευθύνων σύμβουλο τη Binance, ο οποίο η εισαγγελίε τη Αμερική. Θέλουν τον κύριο Σιζή να παραμείνει στην Αμερική, διότι όλοι φοβούνται ότι μπορεί να πάρει κάποια περίεργη πτήση και να εξαφανιστεί. Οπότε θέλουν να τον κρατήσουν στην Αμερική μέχρι να έρθει η ώρα τη καταδίκη του ουσιαστικά, που θα ανακοινωθεί επίσημα από το δικαστήριο και εμεί θα αναμένουμε. Οπότε πάρα πολύ λογικό το αίτημα των εισαγγελών, καθώ βλέπουν τι έχει κάνει ο Duke One που έχει εξαφανιστεί ο προσώπου γης. Και πέρα από αυτό, ο κύριο Σιζή άλλαξε και στο Twitter, καθώ ο αλγόριθμο του Twitter είδε ότι με κάποιον περίεργο τρόπο ο λογαριασμό στο X. Του κυρίου CZ έχει παραβιάσει του νόμου του X. Με αποτέλεσμα να έχει μπλοκάρει αυτό τον λογαριασμό, όπω μπορείτε να δείτε. Να πούμε ότι αυτό κράτησε για μερικέ ώρε και ο λογαριασμό του κυρίου CZ έχει ανοίξει πάλι κανονικότατα. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο, από τότε που ακούστηκαν όλα αυτά τα γεγονότα που είδαμε τι τελευταίε μέρε με τον κύριο CZ, το Twitter αποφάσισε να του μπλοκάρει το λογαριασμό για κάποιε ώρε. Εμεί θα περάσουμε και στο τελευταίο τη ημέρα μα που αφορά τα ανταλλακτήρια και θα πάμε στο διακριτικό FTT, το οποίο είναι το διακριτικό τη FTX, του κατεστραμμένου αυτό. Του ανταλλακτηρίου, το οποίο έχει ανέβει 28% μετά τι ειδήσει ότι η Binance θα πρέπει να πληρώσει ένα πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και φυσικά από όλε τι ειδήσει που ακούγονται ότι η FTX θα επανακινήσει ουσιαστικά. Μπορείτε να δείτε, η τιμή του έφτασε και στα 4,7 δολάρια. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι με βάση τα δεδομένα από το blockchain αυτέ τι τιμέ ανεβάζουν φάλαινε. Οπότε, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και να ξέρετε ότι δεν έχει ακουστεί τίποτα ότι η νέα FTX θα χρησιμοποιήσει το FTX ξανά ω το κύριο διακριτικό τη και δεν θα φτιάξει κάποιο άλλο. Οπότε, αν θέλετε να επενδύσετε τώρα στο FTT, να ξέρετε ότι είναι υπερβολικά επικίνδυνο επένδυση, διότι αυτό μπορεί να μείνει και ένα διακριτικό το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά. Και μέσα πάμε και στα νομίσματά μα για σήμερα και θα ξεκινήσουμε από το Polygon. που συγκεκριμένα, η πόλη Λουγκάνο, η οικονομική πρωτεύουσα τη Ιταλόφωνη Νότια Ελβετία, έχει χρησιμοποιήσει το blockchain του Polygon στην εφαρμογή πληρωμών My που είναι μια εφαρμογή πληρωμών φιλική προ τα κρυπτονομίσματα. Και να πούμε κιόλα ότι το Polygon έχει συνεργαστεί ξανά με αυτή την πόλη το 2020 για να παρέχει υποστήριξη και υποδομή για το δικό της Stablecoin οπότε έχουν πολύ παλιά ιστορία αυτοί οι δύο. Εμείς μετά από αυτά τα θετικά νέα για το Polygon θα πάμε σε θετικά νέα για την Ripple καθώς ο Ισπανικός Τραπεζικός Κολοσσός BBVA Ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία με την MetaGo που ανήκει στη Ripple για τη δημιουργία ψηφιακών λειτουργιών που βασίζονται πάνω στα κρυπτο. Και αυτέ είναι οι ελάχιστε πληροφορίε που γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ θέλει να κάνει αυτή η τράπεζα. Παρ' όλα αυτά, πολύ θετική είδηση για τη Ripple που συνεχίζει να κάνει μεγάλε συνεργασίε. Και εμεί από τη Ripple θα πάμε και στο Avalanche, το οποίο η εταιρεία Colony Lab έχει κάνει μια στρατηγική επένδυση αξία 10 εκατομμυρίων δολαρίων και μέχρι στιγμή στου τελευταίου μήνε έχει αγοράσει 500.000 Avax. Που αυτά αξίζουν μέχρι στιγμή 8 εκατομμύρια δολάρια. Και όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στην υποστήριξη τη μακροχρόνια ανάπτυξη του δικτύου του Avalanche. Οπότε εξαιρετικά νέα για το Avalanche. Όπω ξέρετε, ένα blockchain χρειάζεται πολλά λεφτά για να συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσα στα χρόνια και το Avalanche φαίνεται ότι έχει μπόλικα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εμεί μιλώντα για πολλά λεφτά, θα πάμε και στο Bitcoin, καθώ κάποιο πλήρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια σε Gashfish για να στείλει 2 εκατομμύρια Bitcoin. Όπω ξέρετε, το δίκτυο του Bitcoin τι τελευταίε μέρε έχει τεράστια Gashfish λόγω των Ordinals και όλο το hype που έχουν δημιουργήσει τα Ordinals, με αποτέλεσμα τα gas fees να είναι ιδιαίτερα ψηλά. Οπότε κάποιο κλείθηκε να πληρώσει αυτό το υπέρογκο ποσό για να στείλει 2 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και 10 ευρώ να θελει να στείλει σε Bitcoin, πάλι τα gas fees θα μπορούσαν να του τύχουν να είναι 3 εκατομμύρια δολάρια. Και δυστυχώ για κάποιο λόγο τα πλήρωσε αυτό ο άνθρωπο. Και εμεί μιλώντα για το Bitcoin, δεν μπορούμε να μην πάμε να δούμε και την τιμή του για σήμερα, η οποία στέκεται στι 37.000 δολάρια και φαίνεται η αγορά να είναι ήρεμη μετά από αυτά τα δύο μεγάλα από τα νέα τη Binance. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα, 24 του 2023, να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για χρεωτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφή στο κανάλι. Αυτά αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντήσουν στο τέλο του επεισόδου. Α όλοι καλά. Καλή σα μέρα.